Στο ίδιο έργο θεατές, δικηγόροι και πολίτες, στη θέα των νέων συστημάτων, έξω το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Τι να κάνουμε, μια μερίδα συμπολιτών μας εννοεί ότι οι απόψεις τους πρέπει να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπω μάλιστα ότι καταγγέλνουν τον φασισμό κλπ. Κατά τη γνώμη μου και αυτό φασισμός είναι αυτό που διαπράττουν. Πριν προλάβει να στεγνώσει το νέο χρώμα στους τοίχους εξωτερικά του δικαστικού Μεγάρου, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα, γεγονός που καταδίκασε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Εμείς πάντα προσπαθούμε να το διατηρούμε το Μέγαρο παρά τα προβλήματα που σε όλους είναι γνωστά, να το διατηρούμε σε μια καλή κατάσταση. Δυστυχώς, κάθε φορά έχουμε αντιμετωπίζουμε αυτό το φαινόμενο. Τι να κάνουμε, θα επιμείνουμε και εμείς όπως θα επιμείνουν και αυτοί. Και, εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα κουραστούν ή έστω θα καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι αδιέξοδο. Τριτοκοσμικές εικόνες στο ιστορικό κτίριο, καθώς το γράψε σβήσε, συνεχίζεται. Βάφτηκε πρέπει να είναι καμιά εβδομάδα. Με δαπάνες του Δικηγορικού Συλλόγου και τη συνδρομή βέβαια του Δήμου Ηρακλείου, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Και θα το ξανακάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπεί αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάτι περνάει αυτό, ότι κάποιο μήνυμα δίνει αυτό το πράγμα. Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο δικαστικό Μέγαρο σε σχέση με τη συσσόρευση μεγάλου όγκου υποθέσεων, ο κύριος Ροζάκης δήλωσε. Ειδικά στα ποινικά δικαστήρια που έχουν την μικρότερη λειτουργία, γίνονται πολύ λιγότερα δικαστήρια, έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υποθέσεις, υπάρχουν και οι κίνδυνοι των παραγραφών, τα γνωστά, αλλά θα το παλέψουμε, θα το αντιμετωπίσουμε όπως το αντιμετωπίσαμε και την προηγούμενη φορά. Και ελπίζω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε.